Οπωσδήποτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τοποθετείται πάνω στα επίκαιρα ζητήματα, όμως προσπαθεί και κατά τη γνώμη μου βάζει τη δική του ατζέντα ενώπιση των ευρωεκλογών. Ποια είναι η γνώμη μας? Αυτό που ρωτήσατε δηλαδή για το πολιτικό σκηνικό ενώπιση των ευρωεκλογών. Να απαντήσω ακριβώς αυτό το ερώτημα. Η γνώμη μας είναι ότι υπάρχει ένα πραγματικό δίλημα στο λαό μπροστά στις ευρωεκλογές. Το δίλημα είναι, αν θα συνεχίσουμε στον αδιέξοδο δρόμο που μας έφερε ως εδώ, με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά των κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων και του Μεγάλου Κεφαλαίου, που έδωσε ένταση εκμετάλλευσης, ανεργία, δυσβάσταχτα βάρη και χρέη στο λαό, ανασφάλεια για το αύριο. Ή θα αντεπιθεθούμε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων και στην πολιτική της. Κατά τη δική μας γνώμη, η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική της δεν μπορεί να αλλάξει υπέρ των λαών. Το σύνθημα που πολιτικές δυνάμεις ήδη από... Τότε γιατί συμμετέχετε στις ευρωεκλογές, κύριε Σπάτινε? Θα μου δώσετε μερικά δευτερόλεπτα και θα πάμε εκεί, για να ολοκληρώσω. Το σύνθημα λοιπόν, το οποίο είχαν πολιτικές δυνάμεις ήδη από το 1968, με την τότε διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή, η ΟΚ τότε, να γίνει Ευρώπη των λαίων, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αληθινό. Γι' αυτό εμείς, και θα πάω και στο ερώτημά σας στο δεύτερο που μου βάλατε, οργανώνουμε την αντεπιθεσή μας για να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζουμε και προσπάθειες άλλων λαών να αποδεσμευτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε ο λαός να πάρει στα χέρια του όλα τα κλειδιά της οικονομίας, δηλαδή τις παραγωγικές δυνάμεις και το τιμόνι της εξουσίας. Και αυτό στην προοπτική να ανοίξει ο δρόμος για την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Κύριε αυτό Σπαθένα, δεν λέει τίποτε. Να απαντήσω στο ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι σωστό. Και στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή λάθος το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, κύριε Παναγιώτοπουλε. Και στην Ελλάδα. Θα σας πω γιατί. Και στην Ελλάδα πάντα οι αριστερές δυνάμεις και το Κομμουνιστικό Κόμμα συμμετέχουν στις εκλογές, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων μεγάλης, όπως το 1946, με οργείου τρομοκρατίας από τη μεριά της αστικής τάξης, συμμετέχουμε στις εκλογές, παλεύουμε να εκλέξουμε βουλευτές και καλά κάνουμε και ταυτόχρονα προσπαθούμε να αλλάξουμε το, να ανατρέψουμε το καπιταλισμό. Ναι, ναι. Άρα το ίδιο κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν Σπάρτη, υπάρχει ναι, καμιά κύριε, διαφορά. Ναι, ναι, απλά, άρα είμαστε συνεπείς. Ναι, λέτε, εγώ δεν λέω ότι δεν είστε συνεπείς. Σε ό,τι κάνουμε στην Ελλάδα, κάνουμε ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε ότι θέλετε να μπείτε στην Ευρωβουλή ναι, για να προφανώς να επηρεάσετε προς τη δικιά σας την κατεύθυνση τα πράγματα, να σπρώξετε προς τη δικιά σας την κατεύθυνση τα πράγματα. Αυτό τι υπονοεί? Ότι παίρνει κάπως βελτίωση? Γιατί αν δεν έπαιρνε καθόλου βελτίωση, δεν θα είχε νόημα να πάτε. Ωραία. Να πω, δεν υποστηρίζουμε, για να μην γίνω αριστεριστής, δεν υποστηρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει με την πάλη των λαών κάποια βελτίωση, όπως και στην Ελλάδα μπορεί να υπάρξει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες κτλ. Αυτό που είπα και ίσως παρεξηγήθηκα και λέω να το πω πιο σωστά λοιπόν, είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αλλάξει ριζικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μετατραπεί από Ευρώπη του Μεγάλου Κεφαλαίου που είναι δεκαετίες τώρα σαφές, να γίνει σε Ευρώπη έτσι των λαών. Σαφές. Δεν γίνεται κύριε αυτό. Σπουδαλάκη, ακυρώνουμε την πάλη των λαών όμως. Όχι, δεν ακυρώνουμε. Α, το δεν μπορεί να αλλάξει όταν δεν μπορεί να γίνει. Κύριε Σπαρτινέ. Ναι, εγώ θέλω να πω μια γνώμη γύρω από το κεντρικό ζήτημα που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και που έβαλε από τη δική του μεριά. Το έβαλε έτσι όπως το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Προδαλάκης, το θέμα του προοδευτικού μετόπου. Με αφορμή και όλα όσα έχουν μωθεί και το ψηφοδέλτιο κτλ. Τι λέει από ό,τι έχω διαβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από την προοδευτική συμμαχία, να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι στην άκρα δεξιά, στον εθνικισμό, στον ευρωσκεπτικισμό, στον φασισμό κτλ. Αυτή είναι ας πούμε η θέση του. Καταρχήν, η δική μας γνώμη, και θα προσπαθήσω να την αποδείξω πάρα πολύ σύντομα με παραδείγματα, είναι ότι στην πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αντίστοιχες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικά να σώσουν σε εισαγωγικά την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Να ρίξουν τις συνέπειες στη δήθεν κακή φιλελεύθερη διαχείριση
που οι ίδιοι πολλές φορές την άσκησαν, πολλές κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατικές στην Ευρώπη. Άρα ο σκοπός τους δεν είναι κατά τη γνώμη μας προοδευτικός, είναι αντιδραστικός. Θα φέρω όμως μερικά παραδείγματα για να αποδείξω ότι έτσι είναι με βάση την Ελλάδα. Πρώτον, για να δούμε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή το κομμάτι της των ανεξαρτήτων Ελλήνων, δεν ήταν λαϊκίστικο και ακροδεξιό. Εγώ δεν χαρακτηρίζω το κόμμα του Καμένου φασιστικό, γιατί δεν είναι. Δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν στέκονται. Όμως είναι στο χώρο της άκρας δεξιάς και του λαϊκισμού. Δεύτερον, η κυβέρνηση και λιγότερο το κόμμα, αλλά πολλές φορές και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν στήριξε και στηρίζει τον αντικομουνισμό στην Πολωνία, στην Ουκρανία, στην Εσθονία, στη Λετωνία. Ναι, κύριε Σπουδαλάκη, αν δείτε τη στάση που κρατάει η κυβέρνηση, λέω κυρίως, όχι τόσο το κόμμα, έτσι, για να είμαι, σε όλα αυτά τα ζητήματα, όταν μπαίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα Συμβούλια Υπουργών κτλ., δεν προβάλλει ούτε βέτο, ούτε αντιρρήσεις, ούτε καν τον αστερίσκο που έβαζε κάποτε. Θεωρείτε ότι το ΚΚΕ είναι σε κίνδυνο? Δεν μιλάω για το ΚΚΕ. Μίλησα για συγκεκριμένες χώρες. Πολωνία, Ουκρανία. Για κομμουνιστικά κόμματα άλλων κομμάτων. Μερικά είναι εκτός νόμου, αλλά είναι φυλακισμένοι. Στην Ουκρανία κάνανε επίθεση ενάντια στα γραφεία του ΚΚΕ Ουκρανίας, οι εθνικιστές, οι φασίστες, και βάλαν φωτιά. Έχουν πιάσει στελέχη του. Πότε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σπουδαλάκη, διαμαρτυρήθηκε έντονα και η κυβέρνηση για αυτά? Και τέλος, δυστυχώς, είμαι αναγκασμένος να φέρω και μερικά παραδείγματα και από τη φασιστική και από τη φασιστική παράταξη. Αν θέλετε λίγο σύντομα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Σε μερικά δευτερόλεπτα τελειώνω. Χρυσή Αυγή δίκη. Αν πιστεύω ότι υπήρχε τρόπος με μεγαλύτερη αίθουσα και άλλες ρυθμίσεις νομικές, θα μας πει ο κύριος Τεβεριάδης, να συντομευτεί η δίκη. Διότι αν ακολουθιόταν αυτή η τακτική στη δίκη της Νιρεμβέργης, ακόμα δεν θα είχαν καταδικαστεί και δεν θα είχαν εκτελεστεί οι Ναζί. Δεύτερον, πολύ σύντομα, Βίτσας, Κασιδιάρης, Καστελόριζο, κοινή φωτογραφία. Τρίτον, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής κύριος Κουρουπλής, φωτογραφία με τον Αμβρόσιο. Πρόσφατα, χτες. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια του αντιφασιστικού μετώπου. Κύριε Σπαρτινέ, κλείνετε τη συζήτησή σας. Πάρα πολύ σύντομα. Πρώτον, η γνώμη μας είναι ότι η νομοθεσία που υπάρχει, που έχει και σκληρύνει το τελευταίο διάστημα, όχι τελευταίο μόνο τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, δεν εμποδίζει να τιμωρείται η παραβατικότητα. Άρα δεν χρειάζεται να καταργηθεί το άσυλο, όπως λέγεται. Δεύτερον, τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο Πατρών που δουλεύω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάτι δηλαδή, ούτε εμπόριο ναρκωτικών γίνεται. Τώρα εντάξει, μπορεί να υπάρξουν κάποια μεμονωμένα γεγονότα. Επειδή εκτός Πανεπιστημίου. Ναι, εντάξει, εκτός των. Προσέξτε, δηλαδή, επειδή είναι κάμπους. Κύριε Σπορδαλάκη, να λέμε την αλήθεια. Επειδή είναι κάμπους τεράστιο. Εντάξει, κάπου στα χωράφια εκεί. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί να επιτεθεί. Να γίνει κάποια επίθεση τη νύχτα σε κάποια φοιτήτρια. Πώς να σας πω, αλλά αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τρίτον, για το ΚΚΕ. Για το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ με απόλυτη επιμονή καταδικάζει και έμπραχτα τη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών και μάλιστα όλων των ναρκωτικών σε σχέση με άλλα κόμματα, και των λεγόμενων μαλακών και των σκληρών. Δεύτερον, καταδικάζει τους δίθεν αντιεξουσιαστές, τους μπαχαλάκηδες, που επιχειρούν να προβοκάρουν ανοιχτά το φοιτητικό κίνημα, και είτε με τη θέλησή τους, είτε αφέλητα, τις περισσότερες φορές αφέλητα, καμιά φορά και ίσως θελημένα από μηχανισμούς, προσπαθούν και αβαντάρουν την κατάργηση του ασύλου. Το χτύπημα του φοιτητικού κινήματος. Αυτά γινόσανται για δεκαετίες, εδώ και 100 χρόνια γινόσανται σε όλα τα λαϊκά κινήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που μπαίναν προβοκάτορες.